βλέπουμε τις πλάτες που βάζει ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός για να περάσουν αυτά τα μέτρα. Είδαμε πριν από λίγο μια καρικατούρα κινητοποίησης δήθεν της πλειοψηφίας των εργαζομένων του ναυπηγείου, 50-60 συναδέλφους, οι περισσότεροι κάτω από υποπίεση, να θέλουν να εκφράσουν τη συμφωνία τους στο νομοσχέδιο. Οι υπουργοί κατέβηκαν, τους αγκάλιασαν, μάλιστα βγάλανε και δηλώσεις, πρώτη φορά σε 15 χρόνια βλέπουν, που δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια, εργαζόμενους να συμφωνούν με το νομοσχέδιο. Βεβαίως είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις και οι εργοδότες τέτοιο συνδικαλισμό θέλουν. Γιατί όταν έχουν απέναντί τους εργαζόμενους που παλεύουν για τα δικαιώματά τους, για συλλογικές συμβάσεις, για τις θέσεις εργασίας, στέλνουν τα ΜΑΤ όπως τη Μαλαματίνα και από τη συγκέντρωσή μας εδώ καταδικάζουμε την επίθεση της κυβέρνησης στους συναδέλφους. Θεωρούν τους εργάτες εχθρούς, το κίνημα εχθρικό. Δεν είναι πρώτη φορά, το έχουμε δει και στα καράβια, το έχουμε δει στην Κόσκο, σε μια σειρά εργασιακούς χώρους. Η απάντηση όμως είναι μία. Είναι η συνεπής στάση των ταξικών δυνάμεων, όπως και μέσα στο ναυπηγείο το προηγούμενο διάστημα, που ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες, με κόντρα στο ρεύμα, με την συμπαράσταση και τη στήριξη του Συνδικάτου Μετάλλου του Κλαδικού, άλλων σωματείων εργατικών κέντρων που βρισκόμαστε σήμερα όλοι εδώ, κατάφεραν ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες να πετύχουν κάποιες θετικές αλλαγές στο νομοσχέδιο προς όφελος των εργαζομένων. Παρόλο που το προηγούμενο διάστημα και εργοδότης και κυβερνητικός συνδικαλισμός και κυβέρνηση ούρλιαζαν ότι τίποτα δεν πρέπει να αλλάξει, γιατί λέει έχει δήθεν το 99,7% τη στήριξη των εργαζομένων. Αποδεικνύεται ότι όχι μόνο δεν είχε τη στήριξη, αλλά η πίεσή μας έφερε κάποια αποτελέσματα. Σε αυτό το δρόμο πρέπει το επόμενο διάστημα να κινηθούμε. Περισσότεροι εργαζόμενοι να συσπηρωθούν γύρω από τις δυνάμεις μας, βγάζοντας συμπεράσματα ότι τίποτα δεν έχει να κατακτηθεί με το να είσαι σαν αγχογλύφτης του εργοδότη, να τρέχεις πίσω παρακαλώντας από υπουργούς, παρά μόνο με τον αγώνα, τον αταλάντευτο, τον συνεπή, με υπομονή, γιατί τα αποτελέσματα δεν έρχονται σε μία μέρα, να διεκδικήσουμε. Έτσι καταφέραμε το κίνημα, συνδικάτα όπως την Κόσκο, μετά από πολλά χρόνια, στο τέλος να βγουν νικητές και να έχουν σύμβαση στη ζώνη. Παλεύουμε στα ναυπηγεία Σπανόπουλου, έχουμε κάνει βήματα και το επόμενο διάστημα θα κλιμακώσουμε και εκεί για συλλογική σύμβαση εργασίας. Συναδέλφοι, συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε τον αγώνα και μέσα στο ναυπηγείο για να μείνουν στα χαρτιά τα όποια αντιδραστικά, όλα τα αντιδραστικά που προβλέπει το νομοσχέδιο. Το ότι ψηφίζεται ο νόμος δεν καταθέτουμε τα όπλα. Παλεύουμε για να εξασφαλίσουμε και να διευρύνουμε τις κατακτήσεις μας και τα δικαιώματά μας με συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Παλεύουμε για να μην χαθεί ούτε μία θέση εργασίας. Παλεύουμε για να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα δεδουλευμένα μας. Να δουλεύουμε με ασφάλεια και να γυρίζουμε σώοι στα σπίτια μας. Όμως το επόμενο διάστημα, όχι μόνο στα ναυπηγεία και στον κλάδο του μετάλλου, αλλά συνολικά, η κατάσταση θα χειροτερέψει. Δεν πάει άλλο. Πρέπει από τώρα καθένας στον κλάδο του, στο σωματεία του, να βλέπει πώς μπορεί να αναπτύξει δράση για να βελτιωθεί το εισόδημα των συναδέλφων. Και όλο αυτό να καταλήξει, πρέπει να δώσουμε τη μάχη να καταλήξει το επόμενο διάστημα σε πανελλαδική απεργιακή συγκέντρωση. Δεν πάει άλλο. Η ζωή γίνεται ολοένα και πιο δυσβάσταχτη για τα εργατικά και τα λαϊκά νοικοκυριά. Και βεβαίως με συνέχεια. Κλείνοντας εδώ, λέμε ότι σήμερα μπορεί να ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, αλλά τίποτα δεν τελείωσε. Ακόμα και ότι η μάχη η πραγματική ξεκινάει σήμερα, μπορούμε να πούμε. Να κλείσουμε εδώ στέλνοντας το μήνυμα ότι από αύριο στους χώρους δουλειάς συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε και δίνουμε τη μάχη, ξεκινώντας από την πύλη των ναυπηγείων Ελευσίνας με ανακοίνωση που θα έχουμε αύριο και θα μοιράζουμε, και περιοδεία στον χώρο δουλειάς.